Στο δύσβατο μονοπάτι του Γκίγκυλου πάνω από το ξυλό σκαλό Μαλού ακινητοποιήθηκε ένας 29χρονος ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι ενώ έκανε ορειβασία παρέα με ένα φίλο του. Μέσω του αριθμού 112 ειδοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καμπανού και με τη συνδρομή εθελοντών στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στον Ομαλό και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων. Μετά από το φαράγγι της Αμαριάς, το πιο περπατημένο μονοπάτι στον ομό Χανίων είναι ο Γκίγκυλος, η ανάβαση του Γκίγκυλου. Το μονοπάτι αυτό, επειδή είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια παράξενη, δεν αρκεί αυτό που κάνει ο Ορειβατικός Σύλλογος κάθε χρόνο. Και οι ντόπιοι, τα μαγαζιά από τον Ομαλό, κάποιες χρονιές έχουν βοηθήσει, που το επισκευάζουμε το μονοπάτι μόνοι μας. Δεν φτάνει η εθελοντική εργασία. Θέλει πολλή δουλειά ο Γκίγκυλος για το μονοπάτι να διορθωθεί και να γίνει όπως ήταν παλιά-παλιά. Τα περιστατικά τραυματισμών, οι απώλειες προσανατολισμού περιπατητών στα μονοπάτια των Λευκών Ωραίων δεν έχουν τέλος. Φέτος καταγράφεται σημαντική αύξηση που από τον Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων αποδίδεται αφενός στην αύξηση των επισκεπτών και αφετέρου στην παρατεταμένη καλοκαιρία. Με μαθηματική ακρίβεια και με γεωμετρική πρόοδο θα αυξάνονται τα προβλήματα που έχουμε στα βουνά, γιατί ο κόσμος περπατεί κάθε χρόνο και περισσότερος. Κάθε χρόνο έχουμε πιο πολύ κόσμο, πεζοπόρους, αλλοδαπούς και Έλληνες που περπατούν στα βουνά. Δεν είναι προετοιμασμένοι για να δουν τα παιδεία τα δικά μας και τα τοπία τα δικά μας και πάρα πολλές φορές έχουμε προβλήματα. Από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με τον πλούσιο ορεινό όγκο έχουν στηθεί δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης. Οι περιοχές που μέχρι σήμερα επενέβησαν με μεγαλύτερη συχνότητα η πυροσβεστική υπηρεσία και εθελοντές είναι το φαράγγι της Αράδαινας Φακίων, το φαράγγι της Τρυπητής, το μονοπάτι Ε4 από Ανώπολη προς Λουτρό, το Ε4 από Σούγια προς Αγία Ρουμέλη και το μονοπάτι από τα Μάρμαρα στο Λουτρό. Δεν υπάρχει πλαίσιο νομικό για να υπάρχει βελτίωση στα μονοπάτια. Δεν υπάρχουν φορείς που να μπορούν να διορθώνουν τα μονοπάτια όταν χαλούν. Έτσι λοιπόν μαζεύονται πολλά πράγματα μαζί, τα οποία όλα αυτά και μαζί με την αύξηση, όπως είπα, του πληθυσμού που περπατάει, αυξάνονται και πάρα πολύ τα ατυχήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ορειβατικό Σύλλογο, παρά τη συχνότητα των περιστατικών στην Ελλάδα, δεν υπάρχει οργανωμένος φορέας για διασώσεις, με συνέπεια το δύσκολο αυτό ρόλο να αναλαμβάνουν πυροσβέστες και εθελοντές.